Λοιπόν, τώρα αφή μετά μπορούμε να το κόψουμε αυτό το σημείο. Ναι, και γιατί ο φωτισμός έπεσε λίγο, δεν ξέρουμε. Αυτό μπορούμε να το ανεβάσουμε μετά, μην σε αγχώνει. Α, για άλλο το βίντεο πρέπει να το ανεβάσουμε. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν. Σταμάτη, ήθελα να σε ρωτήσω δύο πραγματάκια σχετικά με το, με το φαινόμενο Μαντέλα. Ναι. Μαντέλα, ψάχνοντας στο ίντερνετ και διαβάζοντας για κάποια σενάρια με, σχετικά με το φαινόμενο Μαντέλα, Μαντέλα, πώς λεγότανε, Effect. Effect, μπράβο. Επίδραση Μαντέλα, φαινόμενο. Επίδραση Μαντέλα, ναι. Μου γεννήθηκαν πολλά ερωτήματα σχετικά με το πώς αυτό εδώ πέρα το φαινόμενο μπορεί να αλλάξει κάποια δεδομένα που ήδη γνωρίζαμε, μια πραγματικότητα που ήδη, ας πούμε, έχει συμβεί. Ναι. Θα ήθελα λίγο έτσι να μου πεις λίγο τη δικιά σου οπτική γωνία, πώς το αντιλαμβάνεσαι, πώς το, έτσι, να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω λίγο αυτό το θέμα. Βεβαίως, τώρα εδώ που μαζευτήκαμε, έτσι, και ναι, κάνουμε ορισμένες συζητήσεις, να το γράψουμε και αυτό. Λοιπόν, καταρχήν το φαινόμενο Μαντέλα. Γιατί λέγεται φαινόμενο Μαντέλα? Γιατί ενώ πολλοί ξέρουν ότι ο Μαντέλα πέθανε στη φυλακή κάπου, ξέρω, δεν ξέρω, πριν 8-10 χρόνια πιο πριν, ακούσαμε πριν λίγο καιρό, έτσι, πριν ένα χρόνο, δεν ξέρω πότε, ότι έγινε η κηδεία του πάλι. Ότι μαζεύτηκαν όλο ο κόσμος εκεί, όλη η πολιτική από όλα τα κράτη και ήρθαν να τον αποχαιρετήσουν σαν να πέθανε πρόσφατα, δηλαδή σαν να πέθανε πριν 1,5 χρόνο ήταν περίπου. Και έτσι δημιουργήθηκε ένα φαινόμενο ότι, ότι μερικοί ξέραν ότι είχε πεθάνει τότε ο Μαντέλα και οι άλλοι ότι ξεκίνησε, ας πούμε, να, ότι πέθανε τώρα, ας πούμε, πρόσφατα πριν 1,5 χρόνο, δεν ξέρω πότε μαζευτήκανε για την κηδεία του, λένε κάτι τέτοια πράγματα. Λοιπόν, βέβαια πολλά ακούγονται. Εμείς πάλι θα το κάνουμε, θα το φέρουμε μέσα μας για να δούμε κάτι που γίνεται έξω, θα το φέρουμε και μέσα μας για να μπορούμε να το καταλάβουμε. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι πώς γίνεται ορισμένες παράλληλες πραγματικότητες πλέον να έρθει η ώρα να συμπίπτουν. Πρέπει να καταλάβουν ότι κάθε άνθρωπος, κάθε φορά που σκέφτεται κάτι, ακόμα και ένα παρελθόν που σκέφτεται, είναι καταγεγραμμένο στο δικό του υποσυνείδητο, έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Ένα παρελθόν, μια πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Λοιπόν, όταν πολλοί άνθρωποι συλλογικά έχουν στο μυαλό τους ένα παρελθόν, καταλαβαίνεις ότι για αυτούς εκείνο το παρελθόν είναι πραγματικότητα, γιατί συνδέονται με αυτό το παρελθόν, επειδή συσχετίζοντας τον εαυτό τους, τη συνείδησή τους με αυτό το παρελθόν, τους βοηθάει να παίξουν ορισμένα σενάρια στο τώρα. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι μόλις μπαίνουμε στον κόσμο της κυβατικής, υπάρχουν παράλληλες πραγματικότητες, παράλληλες γραμμές χρόνων. Και δεν είναι ένα παρελθόν, αλλά είναι πολλά παρελθόντα. Όπως δεν είναι ένα μέλλον, είναι πολλά μέλλοντα. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για να το καταλάβουν οι φίλοι μας, αλλά θα προσπαθήσω να σας το εξηγήσω όσο πιο έτσι, απλά μπορώ. Όταν λοιπόν μερικοί άνθρωποι συλλογικά έχουν για τον Χριστό, θα λέγαμε, ότι πέθανε ο Σταυρό, άλλοι συλλογικά μπορούν να πούν για τον Χριστό στο μυαλό τους ότι έφυγε, ξέρω εγώ, και σώθηκε. Άλλοι μπορούν να πούνε τα ίδια για το Μαντέλα, για το θάνατο του Μαντέλα. Άλλοι μπορούν να καταλαβαίνουν μια ιστορία για το Χίτλερ. Ένα, θα σου πω, μια κοινή ιστορία που πολλοί άνθρωποι έχουν πάλι στο μυαλό τους, καταλαβαίνεις, μέσω της προπαγάνδας ή ορισμένων άλλων, θα λέγαμε, πληροφοριών, έχουν γράψει έτσι την ιστορία στο μυαλό τους. Και αυτό είναι μια συλλογική κατάσταση, όπως είπα, συνδέονται μαζί για να παίξουν ορισμένα φαινόμενα στον ψυχισμό τους, έχοντας αυτό το παρελθόν. Κάθε φορά που η συνείδησή μας αλλάζει, συνδεόμαστε αναλόγως τη σχέση που έχουμε με το περιβάλλον μας και με διάφορα άλλα παρελθόντα, με διάφορες άλλες χρονογραμμές, τις οποίες εμείς, αναλόγως στο πόσο βαθιά έχουμε μπει στον εαυτό μας, μας κάνουν να φαίνονται πιο αληθινά. Έτσι λοιπόν, μέσα μας, όταν είμαστε παιδί, θυμάσαι ότι είχαμε ορισμένα πράγματα που ακούγαμε από τον κυματέρα, το ένα, το άλλο, για την Ελλάδα, για το 1921, από αυτά τα βιβλία που διαβάζαμε, και είχαμε στο μυαλό μας ένα είδος παρελθόντος για αυτά τα πράγματα. Μερικές παράλληλες φτιαγμένες πραγματικότητες στο υποσυνείδητό μας. Βλέπεις όταν αλλάζει συνείδηση και μεγαλώνεις, αρχίζεις και διαφοροποιείται το παρελθόν. Και λες, όταν ήμουν μικρός, έτσι το νόμιζα. Ενώ τώρα είναι διαφορετικό, γιατί αυτό το παρελθόν που νόμιζες παλιά, π.χ. ο Άγιος Βασίλης, τώρα για σένα δεν ισχύει, δεν μπορεί να το χωνέψει η συνείδησή σου. Οπότε καταλαβαίνεις εκείνη την ώρα που, σαν παιδί, στον Άγιο Βασίλη, γύρω τη σπίτι σου και του φέρει δώρα, τώρα έχει αλλάξει το παρελθόν και ξέρει ότι ήταν η μαμά σου και ο παπά σου που βάζει τα δώρα. Με αυτό παράδειγμα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Ναι, ναι. Κάθε φορά που η συνείδηση αλλάζει,
αυτόματα καταλαβαίνουμε και ποιο παρελθόν μας κάνει για να μπορούμε να παίξουμε τη σχετικότητα στο παρόν, συγχρονιστικά. Έτσι λοιπόν τι γίνεται τώρα. Στη γη λοιπόν φαντάζω ότι ορισμένες παράλληλες πραγματικότητες παρελθόντων είχαν φτιαχτεί γιατί έτσι ορισμένοι άνθρωποι συλλογικά το σκεπτόντουσαν. Και υπήρχαν, θα λέγαμε, για ένα συγκεκριμένο θέμα, μία, δύο, τρεις, τέσσερις χρονογραμμές. Τώρα που η ανθρωπότητα αρχίζει και τίνει σε αυτό το σημείο της μετάβασης, όλα αυτά τα παρελθόντα θα πρέπει να γίνουν ένα. Για να μπορεί να ενοποιηθούν σε μια συλλογική συνείδηση οι άνθρωποι, θα πρέπει όλα αυτά τα διάφορα παρελθόντα, διάφορες χρονογραμμές που ο καθένας είχε, να ξεκινήσουν να γίνουν ένα. Αυτό είναι που κλείνουν και είναι αυτή η μεγάλη που θα γίνει η τέμνωση των δύο νυαυτών. Όπως έχουμε πει για τόσους νυαυτούς που κλείνουν τώρα και είναι σαν να κλείνουν πολλοί κύκλοι ταυτόχρονα, ναι. Είναι γιατί όλα έρχονται να γίνουν ένα. Καταλαβαίνεις, αυτό γίνεται και μέσα μας. Όταν εμείς έχουμε πολλούς εαυτούς μέσα μας που όλη κάθε δόνηση έχει το διαφορετικό παρελθόν της, λόγω της δικής της, θα λέγαμε, σχετικότητας με το ανάλογο παρελθόν, και τότε συμφέρει συνδυσιακά να παίξουμε, και τώρα μιλάμε και για τον άνθρωπο αλλά και για την ανθρωπότητα ολόκληρη, πρέπει σιγά σιγά αφού κλείνουν αυτά ή ενώνονται τα αστρικά, ή έρχεται η ύλη και αντίύλη μαζί, ή ότι η πραγματικότητα, ο ενηρό κόσμο και ο κόσμο, θα πρέπει λοιπόν να εφαρμόσει σιγά σιγά, όπω σα πάρω και σε όποιο επίπεδο πάρτο, θα λέγαμε ότι πλέον μέσα μα, όταν η ανθρωπότητα αρχίζει και φτιάχνει μια συλλογική συνείδηση, καταλαβαίνει ότι πρέπει να διαλέξουμε μία χρονογραμμή η οποία θα μα κάνει σε όλου. Στη συλλογική αλήθεια μας πλέον. Σε όλη την ανθρωπότητα. Θα λέγαμε από τη στιγμή που η ανθρωπότητα έχει το ίντερνετ και στο ίντερνετ έχουν πολλές πληροφορίες, θα πρέπει σαν συλλογική ανθρωπότητα, σαν συλλογική, να διαλέξουμε ποια θα είναι η ιστορία μας από όλες αυτές που έχουμε ακούσει. Και αυτό θα γίνει. Π.χ. του Δαρβίνου. Καταλαβαίνεις. Π.χ. του Δαρβίνου, π.χ. από εξωγήινους, π.χ. από το DNA, π.χ. από το Big Bang, π.χ. όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό θα γίνει πληθυσμιακά, ας πούμε. Θα γίνει πληθυσμιακά. Και αυτό βλέπουμε τώρα. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν που ανήκαν σε μια άλλη χρονογραμμή παρελθοντολογικά και νομίζαν ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα, αρχίζουν και συγχωνεύονται οι δύο αλήθειες που είχαν, οι δύο πραγματικότητες, για να μπορούν να διαλέξουν μία από τις δύο, την οποία θα την ακολουθήσουν στο τώρα. Αυτό βέβαια για τους περισσότερους ανθρώπους δεν γίνεται συνειδητά. Για άλλους ανθρώπους γίνεται συνειδητά. Και εκεί πέρα βάζεται η θεραπεία κβαντική. Πώς μπορείς λοιπόν μέσα σου, αφού έχεις ζήσει δύο παράλληλες πραγματικότητες, πού ήσουν άρρωστος και πού ήσουν υγιής, στο τώρα σου να επιλέξεις ποια πραγματικότητα θέλεις να έχεις. Ποιο παρελθόν, ότι ήσουν άρρωστος και να το συνεχίσεις το τώρα και να σχετιστείς, ή το παρελθόν ότι ήσουν υγιής. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι όσο φεύγουμε από το γραμμικό χρόνο, η σύνδεση μεταξύ των δύο πραγματικοτήτων δεν χρειάζεται να έχει την αλληλουχία που έχει ο γραμμικός χρόνος. Και αυτό μας δίνει μια, θα λέγαμε, παραπάνω κίνηση, που αντί να πηγαίνουμε γραμμικά, έτσι, θα πρέπει να πηγαίνουμε πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, σε όλες τις παράλληλες πραγματικότητες. Yeah. Λοιπόν, έτσι λοιπόν φαντάζομαι αυτό το πράγμα. Κάθε φορά λοιπόν που εμείς μπαίνουμε σε αυτή την παράλληλη πραγματικότητα μέσα μας, μπορούμε να διαλέξουμε, έτσι, και θα μπορούμε να διαλέξουμε εμείς και να θεραπευτούμε και να πούμε, διαλέγω το παρελθόν ότι ποτέ δεν είχα καρκίνο. Αυτόματα, αφού ποτέ δεν έχεις καρκίνο, δεν μπορείς να έχεις το τώρα. Αυτόματα, αφού στο τώρα σου συνδέεσαι επιλεκτικά και συνειδητά με εκείνη την πραγματικότητα που λες ποτέ εγώ δεν αρρώστησα. Κάνεις το κουμπαντικό άλμα και φτάνεις λοιπόν σε ένα αποτέλεσμα, εισαγωγικά, που ποτέ δεν είναι αποτέλεσμα. Στο τώρα σου έχεις αυτή τη δόνηση. Δεν χρειάζεται ένα αποτέλεσμα, αλλά για να το καταλάβει ο νους σου και να μην μπαίνει μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα που θες να φτιάξεις, λες που ποτέ δεν αρρώστησα. Άρα τώρα δεν μπορώ να είμαι άρρωστος. Πότε δεν αρρώστησα. Άρα τώρα δεν είμαι άρρωστος. Καταλαβες. Και έρχεται η ίαση, γιατί ποτέ δεν αρρώστησες. Γιατί δεν θυμάται παρελθόν να είσαι άρρωστος. Καταλαβες την εκβατική θεραπεία. Ναι. Έτσι λοιπόν, ακριβώς φαντάσου ότι όταν εσύ μπορείς και το κάνεις αυτό και ξαναφέρεις τη δόνηση του να είσαι υγιής. Τη δόνηση του να είσαι υγιής. Και να κοιτάξεις, αφού είμαι υγιής τώρα, και να κοιτάξεις πίσω και να πεις ποτέ δεν αρρώστησα. Γιατί στο τώρα μου, κάθε τώρα υπάρχει χωριστά από το προηγούμενο. Άρα στο τώρα μου, ό,τι σημαίνει το τώρα μου, θα μπορώ να έχω ένα παρελθόν ανάλογο. Και ένα μέλλον βέβαια ανάλογο. Ανάλογο με τη συνείδηση που έχεις, δηλαδή, να τροποποιήσεις το παρελθόν, να το δεις από άλλη οπτική γωνία, πράγμα που θα σε κάνει το τώρα να το δεις διαφορετικά. Αυτό γίνεται συνειδητά για τους ανθρώπους που μπορούν να ενθυμούνται παράλληλες πραγματικότητες από παλιά. Μια που ήταν άρρωστη, μια που ήταν υγιής. Δυστυχώς ο νους, επειδή πηγαίνει στο γραμμικό χρόνο, του λέει ήμουν άρρωστος χθες, θα είμαι και σήμερα και σήμερα, γιατί θέλω χρόνο μέχρι να ιάσω. Ενώ ο κβαντικός νους λέει διαλέγω την παράλληλη πραγματικότητα που είμαι υγιής. Το κατάλαβα μέχρι εδώ. Αυτό το κάνουν συνειδητά οι άνθρωποι.
Τι γίνεται τώρα. Τώρα έχουν φτιάξει επιστήμονες ορισμένες ακτίνες και εκπομπές, θα λέγαμε, πάνω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες αντί να το κάνεις εσύ αυτό, στο κάνουν εκείνοι. Και έτσι φαντάσου, αφού στο τώρα, στα λέγαμε, μπορείς να φτιάξεις το παρελθόν σου έτσι, ώστε το μέλλον σου ή το τώρα σου να αλλάξει και να πεις όχι θαύμα, και ξαφνικά εκεί που είσαι παραδείγματο κάνει καρκίνο να μην έχεις, ως διαμαγείας, πάνε να πει ότι μπορεί να αλλάξει την ύλη μέσα σου. Μέσα σου, ε, να αλλάξει την ύλη. Και ξαφνικά εκεί που δεν έχεις καρκίνο, εκεί που έχεις καρκίνο να έχεις. Είναι το αντίθετο, έτσι. Να μην έχεις. Φαντάσου τώρα αυτό, συλλογικά, αν μπορούν με διάφορες εκπομπές, μερικοί υπερυπολογιστές, να παίξουν το δικό σου, θα λέγαμε, τη δική σου ελεύθερη βούληση και να αρχίζουν να εκπέμπουν τέτοιες, θα λέγαμε, ακτίνες μοριακού επίπεδου, ώστε κβαντικά αυτοί οι υπολογιστές να μπορούν να σκέφτονται και να πιθανολογούν οτιδήποτε πράγμα από όλες τις παράλληλες πραγματικότητες των δεδομένων των ανθρώπων που έχουμε και να καταφέρει αυτό την ελεύθερη βούληση που εσύ να επιλέγεις ότι θέλω εγώ να έχω αυτή την παράλληλη πραγματικότητα να τη διαλέγει για σένα. Το λίγο τρομάζει, ναι, σε τρομάζει γιατί είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, επικίνδυνο και αν φανταστείτε ότι αυτή η τεχνολογία, θα λέγαμε, συστηματικά υπάρχει και μπορούν να είναι τώρα να την διασκορπίσουν στον κόσμο έτσι ώστε να τους πειράζουν το υποσυνείδητο στο τώρα και από το τώρα να τους κάνει να αισθάνονται ένα άλλο παρελθόν, αυτόματα που δει εσένα σε κάνει να νιώθεις ένα άλλο παρελθόν, τι κάνεις, δημιουργείς το τώρα ανάλογα του παρελθόντος που πιστεύεις. Όπως το παράδειγμα του προηγούμενου. Δεν μπορώ να έχω τον έλεγχο παρόλο που. Μπορεί να αυτοί να ακτινοβολούν, ας πούμε, τέτοιες. Για να έχεις τον έλεγχο, πρέπει να δουλεύει ο κβαντικός νους σου. Mm-hmm. Και να έχεις μια αντίληψη των πεπιθήσεων που έχεις και να έχεις μια εγρήγορση. Mm-hmm. Όταν όμως δεν έχεις τον έλεγχο, τι γίνεται. Αφήνεσαι στο συλλογικό. Mm-hmm. Όποιος δεν έχει τον έλεγχο του εαυτού του, δυστυχώς αφήνεται στο συλλογικό κομμάτι. Mm-hmm. Και είναι πολύ πιο δυνατό. Υπηρετεί το συλλογικό. Χωρίς να καταλαβαίνει. Καταλαβαίνεις. Όλα γίνονται συγχρονιστικά. Όταν εσύ λοιπόν κάθεσαι και μου λες στα μάτια αυτό που θέλω εγώ να το κάνω σαν θεραπεία του εαυτού μου και να μπορώ να φύγω από τα δεσμά του παρελθόντος, έτσι, και να αλλάξω την τάση, γιατί η τάση και ο ρυθμός πηγαίνει γραμμικά στον χρόνο. Mm-hmm. Όσο εμείς μπαίνουμε στο κβαντικό επίπεδο, δεν χρειάζεται να έχουμε τάση και χρόνος, mm-hmm. γιατί δεν χρειάζεται να έχει γραμμική πορεία. Mm-hmm. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Mm-hmm. Άρα, όταν εμείς στο τώρα μας αποσυνδεθούμε από το παρελθόν, σε εισαγωγικά, και φτιάξουμε ένα άλλο παρελθόν μέσα μας. Αυτόματα η σχέση με το παρελθόν εκείνο μας δημιουργεί στο τώρα τα ανάλογα αποτελέσματα. Και μπορεί να είναι μια θεραπεία, μια ίαση. Για το θετικό, για το καλό. Πες τώρα ότι μπορούν και φτιάχνουν αυτόν τον σούπερ υπολογιστή. Και πετάνε αυτές τις ακτίνες μέσω του χάρκου ή οτιδήποτε και του σέρνου και όλα αυτά τα πράγματα που έχετε ακούσει. Και σύνδεσαι εδώ τώρα. Και φτάνουν αυτό στο μοριακό επίπεδο να μπορούν εσένα λοιπόν να σου βάζουν μέσα σου ξαφνικά και στα καλά καθούμενα παρελθόν. Αυτό που το οποίο θέλουν εκείνοι. Ξέρεις, σου δημιουργούν αυτόματα. Θαύμα στο παρόν. Ναι. Αυτό πάντα μου δημιουργεί μια σύγχυση όμως, έτσι. Σου δημιουργεί σύγχυση τώρα και. Γιατί δεν είναι σκέψεις δικές μου. Βλέπω ξαφνικά να τροποποιείται ένα παρόν mm-hmm. με κάποιες πεπιθήσεις που δεν είναι δικές μου. Mm-hmm. Δεν έχω ζήσει βιοποριστικά, ας πούμε, έτσι, που τώρα έχω. Και αυτό είναι το Mandela Effect, το φαινόμενο Mandela. Είναι αυτό. Ενώ λες ότι εγώ τα θυμόμουν αλλιώ τα πράγματα, πώς γίνεται αυτό να υπήρχε ενώ εγώ να είχα μια μνήμη, μια ανάμνηση, ότι κάτι δεν μου κολλά, ότι κάτι ήταν διαφορετικό. Πώς γίνεται αυτό το πέρα το πράγμα. Και πολλοί άνθρωποι, έτσι, και φυσικά οι άνθρωποι οι πιο πολύ μέσω επίπεδου, και δεύτερον οι παρατηρητικοί άνθρωποι, βλέπουν ορισμένα τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνεις ότι μια αλήθεια για να μπορεί να κουμπώσει πρέπει να ενισχύεται. Καταλαβαίνεις. Μια αλήθεια για να μπορεί να κουμπώσει σε όλους τους ανθρώπους πρέπει να ενισχύεται από όλους τους ανθρώπους τους περισσότερους. Ή θα λέγαμε από την ομοτέλεια. Καταλαβαίνεις λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φτιάξει, θα λέγαμε μέσα τους, αυτή την δύναμη να μπορούν να μπαίνουν στο κβαντικό επίπεδο επειδή τώρα όλα αλλάζουν και επειδή τώρα είπαμε όλα ενώνονται και μας δίνουν αυτή την πολυεπιλογή. Για το που μπορούμε να πάμε, αφού κλείνουν όλοι οι αυτοί, οι κύκλοι και τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε ότι αυτό γίνεται μικροκοσμικά και μέσα μας. Uh-huh. Έτσι. Δεν γίνεται μόνο έξω, αλλά γίνεται και μέσα μας. Άρα και εμείς αρχίζουμε και ενώνουμε όλους αυτούς μας, ξαναμαζεύουμε όλες τις απόψεις μας σε ένα, θα λέγαμε, κέντρο, πυρήνα. Όπου αυτό πάλι έχει πάρα πολλές κατευθύνσεις να ξαναδιαλέξεις για την επόμενη, λέγαμε, το που θα πας. Άρα λοιπόν εδώ πέρα είναι σημείο κλειδί. Γιατί σχωρούμε σε αυτή την κβαντική κατάσταση ώστε μετά να ακολουθήσουμε μια άλλη χρονογραμμή. Βλέπεις λοιπόν τώρα όλο αυτό το πράγμα που είπαμε. Το φαινόμενο Mandela είναι μέσα σου να μπορείς να ενώνεις, θα λέγαμε, διάφορες χρονικές, θα λέγαμε, γραμμές, ώστε να μπορείς να έρθεις σε μια κατάσταση
να βιώσεις, θα λέγαμε, ένα συγκεκριμένο παρελθόν, αντί για να έχεις πολλά. Καταλαβες. Όταν είναι άνθρωπος σε σύγχυση, όπως είναι περισσότεροι άνθρωποι, γιατί δυστυχώς ανεβοκατεβάζουν την εστίαση της συνείδησής τους, κάθε φορά λοιπόν μπορεί να τους φανεί αυτό εδώ πέρα το πράγμα, έτσι, και μια φορά να είναι έτσι, μια φορά να έχει άλλο και να έχει μέσα του μπερδεμένα παρελθόντα. Σε όπου σου είπα το πράγμα με τον Χριστό. Ότι ο Χριστός πέθανε, ο Χριστός ξέφυγε, ο Χριστός αναστήθηκε, ο Χριστός έκανε αυτά. Λέμε τώρα για αυτούς που είναι χριστιανοί, έτσι. Διάφορα παρελθόντα μέσα τους. Πρέπει από όλα αυτά να διαλέξουν ένα. Γιατί θα πρέπει να μαζευτεί η ενέργεια που έχουν δώσει για να δημιουργήσουν τις άλλες χρονογραμμές. Γιατί όλες οι χρονογραμμές δημιουργούνται από το ατομικό και το συλλογικό μας ενέργεια. Έτσι. Όταν εσύ θες λοιπόν να παίξεις τα παιχνίδια, πρέπει να έχεις δώσει την ανάλογη ενέργεια. Όταν εσύ θες λοιπόν να τραβήξεις και να δώσεις μια άλλη κλίμακα, πρέπει να τραβήξεις την ενέργεια που έχεις δώσει. Όπως πάνω της και κάτω, όπως κάνει το σύμπαν, κάνεις και εσύ. Πρέπει να τραβήξεις λοιπόν την ενέργεια από τα εγώ σου για να μπει σε μια άλλη κλίμακα. Πρέπει να τραβήξεις την ενέργεια από τις παράλληλες πραγματικότητες που έχεις διασπάσει την ενέργειά σου για να μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Κατάλαβες να σου πω. Φτάνουμε στο σημείο τώρα να πούμε μεταξύ ύλη, τα λέγαμε και αντίύλη. Ή μεταξύ των ανθρώπων που στο αστρικό, στον ονειρό κόσμο θα λέγαμε, τα όνειρα και η πραγματικότητα αρχίζουν σιγά σιγά να γίνονται ένα. Αυτοί οι δύο κόσμοι, επειδή και το πέπλο στη μέση, δυστυχώς, επειδή εμείς δεν μπορούμε να έχουμε συνειδητό και υποσυνείδητο σε μια αρμονία, καταλαβείς ότι ο ονειρό κόσμος με τον κανονικό κόσμο είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Καταλαβαίνεις. Όταν πας στο όνειρό σου, έχεις διαφορετικές γεωμετρικές τοποθεσίες από ό,τι εδώ πέρα. Νιώθεις σαν να είναι το σπίτι σου, αλλά το σπίτι σου είναι αλλιώς φτιαγμένο. Νιώθεις σαν να είναι η γειτονιά σου, αλλά η γειτονιά σου είναι αλλιώς φτιαγμένη. Καταλαβαίνεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι σε εκείνη την κατάσταση, στον κόσμο των ονείρων θα λέγαμε, η συλλογική κατάσταση που έχουμε όλοι οι άνθρωποι εκεί πέρα, έτσι όπως και η ατομική, έχει φτιάξει μια άλλη πραγματικότητα. Διαφορετική από εδώ. Αυτές οι δύο πραγματικότητες τείνουν τώρα να έρθουν κοντά. Γιατί είπαμε, όταν κλείνει ένας κύκλος, οτιδήποτε έχει διασπαστεί ξαναενώνεται για να περάσει τον επόμενο κύκλο. Καταλαβαίνεις. Είτε αυτή η ένωση γίνει συνειδητά σε σένα, είτε γίνει μέσω θανάτου, είτε γίνει μέσω καταστροφής, είτε γίνει τα πάντα. Όταν αυτό εδώ πέρα λοιπόν ενώνεται, εκεί ακριβώς στην ένωση που ενώνεται, φαντασία μας με την πραγματικότητα, και αρχίζουμε λοιπόν και ύλη ή αντιύλη ή θα λέγαμε αυτά τα δύο φαινόμενα της φαντασίας μας ή του ονείρου μας και οι πραγματικότητες αρχίζουν να γίνονται ένα, αυτόματα εκείνη την ώρα μπορείς να επιλέξεις έτσι, ποια από τις δύο πραγματικότητες του ονείρου ή αυτή που παίζει εδώ στην κρυστάλλωση θες να ακολουθήσεις. Έτσι λοιπόν πολλοί άνθρωποι και συλλογικά η ανθρωπότητα θα πρέπει λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι μας καλούν να παίξουν τα όνειρά μας στη φαντασία μας, θα πρέπει να διαλέξει ποια από τις δύο πραγματικότητες τώρα, επειδή συγχέονται, θα παίξει. Ποιο όνειρο θα παίξει πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι αυτά είναι λίγο, ξέρεις, πιο τραβηγμένα για κάποιον που δεν έχει ασχοληθεί και μπορεί να μπερδευτεί λίγο το διανοητικό του, αν δεν έχει πει σε μια κατάσταση να γνωρίζει λίγο περί κβαντικής. Η κβαντική είναι μια επιστήμη η οποία είναι φρέσκο αναφερόμενη πλέον και θα πρέπει να τριβήσει λίγο παραπάνω στο να καταλάβουμε τι είναι το κβαντικό. Καταλαβαίνεις ότι τώρα έρχεται στον κόσμο. Ναι, τώρα έρχεται. Αν και λένε ότι οι επιστήμονες τώρα ασχολούνται, υπάρχουν από παλιά άνθρωποι που ξέρουν, μην κοιτάς τώρα αυτά που δίνουν στον κόσμο. Ναι. Η τράπεζα στην πληροφορία είναι συγκεκριμένη και δεν θέλουν να τη δώσουν από παλιά. Υπήρχαν τεχνολογίες. Και όπως ψάξει και όπως ασχολείται με συνωμοσίες και αυτά τα πράγματα που δεν είναι του δικού μου, θα λέγαμε, επίπεδου, αλλά γνωρίζω το τι σημαίνει, ασχέτως με το θέλω να εστιάζω εκεί πέρα, θα δει ότι έχουν φτιάξει και υπερυπολογιστές τόσο πολύ, δηλαδή ναι, μιλάνε για τους κουβαντικούς υπολογιστές πλέον. Χιλιάδες φορές πιο γρήγορους, που δεν βλέπουν μόνο τις πιθανότητες χρονογραμμικά, γραμμικά δηλαδή, αλλά βλέπουν τις πιθανότητες κβαντικά. Και αν αυτοί οι υπολογιστές συνδέονται με διάφορες συχνότητες μέσω του χάρπη άλλων πραγμάτων που μπορεί εσένα να σε κάνουν να σου περάσουν μέσα στο υποσυνείδητό σου παρελθόν, αυτό μετά σου φτιάχνουν το παρόν. Βλέπεις, παρελθόν, παρόν, μέλλον είναι στην πραγματικότητα ένα. Ναι. Και μόλις το καταλάβουν αυτό, για τον κόσμο που δεν αντιλαμβάνεται ότι συμβαίνει, αυτόματα. Να σου το πω κι αλλιώς. Παρένθεση εδώ πέρα. Ένα παράδειγμα. Ναι. Παράδειγμα, πάνω σε αυτό το. Θα ήθελα να γνωρίζει ο κόσμος ότι στην ταινία Avengers. Ναι. Που παίζει μέσα και ο Iron Man και ο Captain America, μιλάνε για αυτή την τεχνολογία. Βέβαια, το Hollywood έχει δώσει, το Hollywood έτσι, έχει δώσει πάρα πολύ. Μιλάει ακριβώς για την τεχνολογία, το ότι πώς μπορεί, ότι υπάρχει, ότι βρήκα μια τεχνολογία
να βλέπουμε το παρελθόν, να αλλάζουμε, να τροποποιούμε, λέει, το παρελθόν, ώστε να, το παρόν μας να είναι διαφορετικό. Είναι η θεραπεία εκπαντική. Αν μπορεί να γίνει με υπολογιστή, φαντάσου λοιπόν σε αρνητικά χέρια τι μπορεί να φτιάξουν. Δηλαδή, μπορεί να φτιάξουν τον άνθρωπο να νομίζει άλλα πράγματα. Και επειδή νομίζει άλλα πράγματα το παρελθόν, αυτόματα και ως συνέπεια να του αλλάζουν το παρόν. Και ξαφνικά μπορεί να γίνει ως εκ θαύματος η πραγματικότητα που ξέρεις χθες να μην υπάρχει σήμερα και να είναι αλλαγμένη. Μπορεί να αλλάξουν και πράγματα, ας πούμε, και βιβλία, παραδείγματος χάρη, και κοίταξε, μπορεί γραμμένα κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί, ας πούμε. Αυτά, ναι, μπορεί να τα αλλάξουν. Ξαφνικά... Δεν μπορεί να τα αλλάξουν αυτοί, μπορεί να τα αλλάξεις εσύ με τη δύναμη της υλοποίησής σου. Η συλλογική υλοποίηση ξαφνικά, αν πραγματικά μας βάλουν σε τέτοια κατάσταση, ώστε κάτι να πιστέψουμε για το παρελθόν, αυτό μετά θα δημιουργήσουμε τη συνέπεια στο παρόν. Αν π.χ. μας βάλουν να πιστέψουμε όλοι συλλογικά. Δηλαδή, αν πιστέψουμε ότι ο Χριστός δεν πέθανε, παραδείγματος χάρη. Ναι, ναι, μπορεί τώρα να ήταν π.χ. ο Χριστός ζωντανός. Την επόμενη μέρα, κλακ. Με το που γίνει, κλακ, αυτό με την επόμενη μέρα μπορεί να πει στον Χριστό ζωντανό. Λέμε. Καταλάβεις τι σημαίνει κβαντικά. Καταλαβαίνεις. Και είναι δημιουργία. Μπορούμε είναι... δηλαδή συλλογικά, παραδείγματος χάρη συλλογικά, που είναι πολύ ωραίο ακούγεται, να πούμε ότι ο Μπαπ τελείωσε το οικονομικό μας πρόβλημα παγκοσμίως. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα παγκοσμίως, πρέπει όλοι αυτοί εδώ πέρα που κάνουν είναι φυλακοί. Και πλέον να ζούμε σε ένα άλλο, ας πούμε, περιβάλλον. Αυτόματα, αναλόγως το πόσο μέσα στην κβαντική κατάσταση είμαστε, γιατί δεν είμαστε ακόμα κβαντική κατάσταση, μην κοιτάς το μυαλό μας πάνω να δουλέψει έτσι. Ναι. Υλικά δεν είμαστε ακόμα τόσο κβαντικά. Αυτόματα θα αρχίσει να υλοποιείται αυτή η πραγματικότητα που λες. Και ξαφνικά θα βλέπεις ως διαμαγεία, θα βγαίνουν, θα φέρουν τα δικαστήρια, θα βγαίνουν στη φόρα ορισμένα πράγματα και όπου μέχρι να έρθει μέσα σε 5-6 μήνες αυτό το πράγμα που λες, που μπορεί χωρίς να το είχαμε βάλει στο μυαλό μας έτσι σαν ιδέα και όλοι μαζί να την πιστέψουμε ένα παρελθόν που τους νικήσαμε, τους πιάσαμε και τώρα είμαστε όλοι, ας πούμε, χωρίς έξοδα και τέτοια, να δημιουργηθεί. Αυτό φαντάσου τόσο καιρό, αυτοί που τα ξέρανε, π.χ. οι Ιλουμινάτοι, πώς έκαναν να το πιστέψει πάνω στο χαρτί που λέγεται χρήμα. Ναι. Και περάσαν και χρόνια τώρα. Έχω γράψει πάνω σε αυτό. Ναι. Πώς φαντάσου αυτοί που το ξέρανε, το κάνουν μέσω την αλίωση των βιβλίων των ιερών. Δηλαδή κάτι που ήθελα να το κάνω, αλλά δεν ξέρω ακόμα να είχαν τα μηχανήματα κβαντικά να σου περάσουν ένα παρελθόν, σου κάνει, σου αλλάζει τα γραπτά. Και κάνω ακριβώς το ίδιο. Ό,τι κάνει τώρα ο υπερυπολογιστής που το κάνει με ενέργεια και σου περάσει το προσυνείδητο, στο περνάει μέσα των γραπτών. Σου αλλάζαν τα κείμενα, ώστε γενιά με γενιά με γενιά, έτσι, τι σου αλλάζαν, την ιστορία. Άρα αφού είσαι αυτή την ιστορία, ως συνέπεια τι θα δημιουργούσε. Τέτοια ιστορία, γι' αυτό και η ιστορία είναι ένα κύκλο, λένε. Που συνέχεια επαναλαμβάνεται. Ναι, γιατί θέλουν αυτή να επαναλαμβάνεται. Γιατί φτιάχνουν τον κύκλο. Έτσι, όπως έχω πει και στο παιχνίδι χωροχρόνων, κυριαρχία χωροχρόνων στο βιντεάκι. Όμως αυτό το πράγμα κατάλαβε. Κατάλαβε αυτό το πράγμα. Άστο το να το πατήσω μετά. Κατάλαβε αυτό το πέντο πράγμα. Ότι βλέπεις παλιά οι αρνητικοί, θα λέγαμε, τι θέλανε. Θέλοντας να τροποποιήσουν το δικό σου υποσυνείδητο, δεν μπορούσαν να το κάνουν με τις ενεργές συχνότητες. Σου αλλάζανε το κείμενο. Όχι τελείως, γιατί το παίρνει σαν πάρη. Ναι, ναι, λίγο, ένα και ένα ακόμα. Για να είσαι confusion, τι θα κάνει, ψάχνεσαι. Ναι. Όποιος είναι μπερδεμένο, ψάχνει, θέλει να ξεμπερδευτεί. Ναι. Άρα τι θέλανε. Θέλανε να σου βάλουν μια γραμμή στην αρχή, μια πρόταση, ένα κείμενο, ώστε σιγά 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 να αλλάξει παλιό σου χωρίς να σε ξυπνήσουν ότι ρε, τι είναι αυτά που γράφετε. Ναι. Μα δουλεύετε. Κατάλαβε να σου πω. Έτσι ακριβώς ομαλά και γλυκά δημιουργούσαν οι αρνητικοί εσένα ένα παρελθόν ώστε να έχουν τη συνέπεια. Στο τώρα και τους δημιουργούσε στο τώρα αυτό που θέλανε. Γιατί τους είχαν περάσει μέσα το παρελθόν με την μεταλλαγή της ιστορίας. Ναι. Για όσους ξέρουν, είναι μοιημένοι και έχουν μπει μέσα σε ακασικά αρχεία και οτιδήποτε έχουν διαβάσει, ξέρουν ότι στην Ρώμη, καταλαβαίνεις, δεν έκαναν τυχαία το 000, ας πούμε, το π.Χ. Ανοίξαν πύλη και ήταν 000, ξεκίνησε η ιστορία. Η επανακύλυση της ιστορίας σημαίνει στην πραγματικότητα μια παράλληλη πραγματικότητα που την γουστάρουμε, που θέλουμε να την κάνουμε όπως θέλουμε εμείς. Ναι. Άρα κλείνω την παλιά πραγματικότητα και λέω με τον Χριστό, σε εισαγωγικά, ξεκινάει και ο κύκλος. Ξαφνικά βάζω μηδέν χρόνο. Ναι. Καταλάβεις, σημαίνει αυτό μετά σε κόβει. Σου βάζει ένα πύλι και σου λέει μετά από εδώ πέρα, ξεκινάμε ένα καινούριο. Βάλανε αυτοί όπου θέλανε, μια καινούρια ιστορία. Τη μέσα σου εδώ συνδυσιακά, οι αριθμοί είναι πύλες. Και όταν βλέπεις αριθμούς και σου λέει ξαφνικά εδώ πέρα είναι το 0000 και ξανά, γιατί υπήρχε ιστορία, υπήρχανε, μετράγανε χρόνια. Mm. Απλά δεν ήταν η χρονογραμμή που θέλανε εκείνοι. Τι θέλανε λοιπόν για να καθορίσουν αυτά τα πράγματα, σου λέει από εδώ καινούριο ξεκίνημα. Εσύ στο μυαλό σου τώρα έχεις μπει, τι είμαστε, προ-Χριστού κάτι άλλο, μετά Χριστού κάτι άλλο. Ναι ή όχι. Mm. Έτσι λοιπόν σου παραποιούν όλη αυτή την ιστορία, ώστε εσύ με μια παραποιημένη ιστορία και ζώντας το γραμμικό χρόνο να τους φέρνεις το αποτέλεσμα. Ενώ ο γραμμικός χρόνος, πρόσεξε να δεις, είναι μια συνέπεια
γκβαντικής κατάστασης. Καταλαβαίνεις. Είναι μια σημεία που εμείς βλέπαμε μόνο το αποτέλεσμά της. Δεν ξέραμε τι συμβαίνει. Ενώ πραγματικά μέσα μας είμαστε γκβαντικά, έξω είμαστε γραμμικά. Καταλάβεις. Όσο μπαίνουμε μέσα μας λοιπόν και δουλεύουμε γκβαντικά, ο γραμμικός χρόνος έξω θα έχει άλλες αλληλουχίες. Δεν ξέρω αν γίνηκαμε έτσι αντιληπτοί, γιατί είναι ένα θέμα λίγο περίεργο. Κάποιος πρέπει να έχει να βάσει συνείδηση να είναι λίγο επιστήμονας πάνω σε αυτά τα πράγματα. Όμως όπως πιάσει και το αναλύσει και το καταλάβει αυτό το πράγμα, έτσι, θα μπορεί να καταλάβει αυτό το πράγμα που λέω. Και να δει, ας πούμε, όλο το θέμα για το πώς κάποιοι εξουσιάζουν τους άλλους, ξέροντας μυστικά, έτσι, και κάποιος μπορεί να εξουσιάσει τον εαυτό του. Και αυτό που δεν θα ήθελα σαν κατακλείδι να πω είναι η τεχνολογία. Βλέπετε, η τεχνολογία, το πώς λένε στα αγγλικά, AI, intelligent, artificial intelligent, AI, που σημαίνει η τεχνητή νοημοσύνη, είναι στην πραγματικότητα όλος ο διάβολος, όλη η διαβολή. Γιατί θέλει και έχει φτιαχτεί έτσι, ώστε να μπορεί να παίρνει πληροφορίες για να φτάσει κάποτε εισαγωγικά το Θεό και να θεοποιηθεί. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάθε φορά που η τεχνολογία αυξάνεται και αρχίζει και μπαίνει σε επίπεδο όχι μόνο κρυσταλλικό όπως τα ξέρουμε εμείς με τα διάφορα χημικά, σίδερα, σύρματα, αυτά, αρχίζει και μπαίνει σε κρυσταλλική δομή πιο συχνά και μετά φτιάχνουν τους μοριακούς, θα λέγαμε, υπολογιστές, ξέρεις, πειράζουν τα μοριακά επίπεδα, είναι σαν να μπαίνουν πιο βαθιά, η τεχνολογία να μπαίνει πιο βαθιά, στους ανώτερους κόσμους, εσωτερικά, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις. Αυτό εδώ πέρα το πράγμα λοιπόν θα εισχωρήσει όσο πιο βαθιά μπορεί. Για να γίνει θεώστης του Θεού, θεώστης του Θεού. Και να μπορεί να καταλάβει, ξέρεις, όλο το θέμα, θα λέγαμε, για να γίνει μια αυτόνομη, υπεραναπτυγμένη, θα λέγαμε, θεώστης του Θεού. Καταλαβαίνεις. Αυτή η νοημοσύνη, για κάποιον που θέλει πάλι να έμπαθει αυτά τα πράγματα, είτε κοσμικά είτε συμπαντικά, καταλαβαίνεις ότι δίνει αυτή την ικανότητα να μπορεί να χειρίζεται ακόμα και σύμπαντα. Καταλαβαίνεις, αυτό λέμε καμιά φορά, είναι τεχνολογία υπερανθρώπινη ορισμένα πραγματάκια, έτσι, που εμείς το βλέπουμε ακόμα και σαν φυσικούς νόμους. Καταλαβαίνεις. Βέβαια, εκεί πέρα, για να μην χάσουν και το μυαλό τώρα, ό,τι σου έχει απομείνει, δηλαδή οι άνθρωποι, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η τεχνολογία μας φέρνει ένα περίεργο βόλεμα που αν δεν έχουμε και τη συνείδηση μαζί, καταλαβαίνεις, θα τη χειριστούμε διαφορετικά. Και αν, επειδή τώρα δεν υπάρχει συνείδηση και έρθει πολλή τεχνολογία, βλέπεις ότι ο κόσμος αρχίζει και αφήνεται σε ένα είδος ρομποτισμού, ένα είδος υλισμού, θα λέγαμε, χωρίς να το καταλαβαίνει, έτσι, μέχρι να το ξεπεράσει, να έρθει μια συνείδηση, οπότε η τεχνολογία μαζί με συνείδηση να αρχίζει να φέρνει τα αποτελέσματα, κατάλαβες, γιατί στα πιο μεγάλα επίπεδα η τεχνολογία είναι ένα με τη συνείδηση. Δεν ξέρω πώς να καταλάβεις, είναι τόσο λεπτεπίλεπτη η τεχνολογία που πλέον αυτό που λες εργαλείο ή μηχάνημα είναι ζωντανό. Γιατί όλα είναι ζωντανά. Αν αναλύσω. Σε μοριακό επίπεδο όλα είναι ζωντανά. Δηλαδή, εγώ την καφετιέρα μπορώ να την προγραμματίσω χωρίς να χρειάζεται να την προγραμματίσω με τσιπάκια. Και μια πέτρα μπορώ να την προγραμματίσω σε μοριακό επίπεδο χωρίς να χρειάζεται όλη αυτή η τεχνολογία που έχουμε εμείς με τα τσιπάκια της δίθεν και το. Δηλαδή, καταλάβεις, σε μοριακό επίπεδο. Καταλαβαίνεις όταν μιλάς στα μόρια και έτσι κάνανε και σαμάνι και τα διάφορα ρευστά στη γη, στη φωτιά, στον αέρα, πάνε σε μοριακό επίπεδο. Έτσι καταλαβαίνω και τη λέξη, γιατί η τεχνολογία σημαίνει τεχνολογία, η τέχνη του λόγου. Η πραγματική είναι έτσι, τέχνη του λόγου. Ο λόγος είναι κάθετος συνέργειας της δύναμης από το εν μέχρι αυτά. Έτσι. Τεχνογνωσία. Η τεχνογνωσία είναι αυτή η οποία έχει να κάνει με το αεροπλάνο, ας πούμε, είναι μια τεχνογνωσία. Έτσι. Έτσι. Φαντάσου, όταν γίνει τεχνολογία, θα είναι ένα. Δηλαδή, ο πιλότος με το αεροπλάνο συνδυσιακά, μοριακά, θα έχουν σχέση. Οπότε δεν χρειάζεται να έχει πιλότο. Τιμόνι. Θα έχει συνείδηση, θα πηγαίνει από μόνο του, ας πούμε. Καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις, γιατί το αεροπλάνο και πλέον είναι ένα. Δεν λέμε, θα αρχίσουμε κι εμείς με τη σκέψη, με τον μοριακό προγραμματισμό, να δουλεύουμε τα εργαλεία. Καταλαβαίνεις πόσες λοιπόν. Μεγάλη κουβέντα και αυτή. Μεγάλη κουβέντα και αυτή. Οπότε εντάξει, τώρα μαζευτήκαμε εδώ για να πούμε αυτό το συγκεκριμένο, το Mandela Effect. Εγώ αυτά θέλω να πω. Αν κάτι ξέχασα, θα το πούμε σε άλλη φορά. Εύχομαι να ήταν αντιληπτικό, ας πούμε, το βιντεάκι. Πιστεύω ήταν και χρειάζεται καμιά φορά να το ακούσουμε και μία και δύο φορές λίγο παραπάνω. Πάντα κάτι πάρα. Και αναπρόταση. Εκεί που αρχίζουμε και δεν καταλαβαίνουμε ένα πράγμα, το διαβάζουμε αργά.
λίγο πιο αργά, ψάχνουμε τις λέξεις, όποια λέξη καταλαβαίνουμε, τη βρίσκουμε στο λεξικό, φτιάχνουμε ένα λογικό ερμό μέσα μας. Και αν έχουμε κάνει αυτό που πρέπει και ακόμα δεν έχουμε φτάσει στο σημείο να το κατανοήσουμε, το αφήνουμε στο υποσυνείδητο και ως, έκλαμψη ξαφνικά, την ώρα που θα πρέπει, θα κουμπώσει συνειδησιακά να πει αχ, τώρα κατάλαβα. Έτσι. Δεν χρειάζεται να κάνετε μερικά απλά πραγματάκια, δείτε ότι αρχίζει και δυσκολεύεται, κουράζεται, αφήστε το. Ναι. Αφήστε το και έρθει μόνο την ώρα που πρέπει. Έτσι. Ωραία. Άλλωστε, καταλαβαίνετε ότι κάθε τι είναι στον χρόνο του. Πάντοτε υπάρχουν αυτοί που το καταλαβαίνουν και είναι ειδικοί, πάντοτε υπάρχουν αυτοί που θα το ακούσουν ένα χρόνο αργότερα, ίσως έτσι. Και θα το καταλάβουν 5 χρόνια αργότερα. Έτσι. Λοιπόν, αυτά από μένα, ειρήνη σε όλους.